Οι προσκοπικές εστίες σε όλη την Ελλάδα ανοίγουν τις πόρτες τους και την αγκαλιά τους σε όλους τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα, βιβλία, ρούχα ή παιχνίδια. Περισσότερα θα πούμε με τον Γενικό Αρχηγό των Αεροπροσκόπων στην Λαμία, τον κύριο Χρήστο Παπαχρήστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να μας ενημερώσετε για την δράση αυτή που τρέχει πανελλαδικά για όλο τον Μάρτιο. Έτσι, έτσι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Λοιπόν, οι πρόσκοποι όντως είναι αισιόδοξοι και όπως είναι το ρητό μας, πάντα έτοιμοι για το καλό. Έχουμε οργανώσει μια πανελλήνια δράση προσφοράς προς τα παιδιά και τον συνάνθρωπο μέσα στο Μάρτιο, που μάλλον θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο. Και η λογική αυτή τη δράση είναι πολύ απλή, ότι η περίοδος των γιορτών μπορεί να πέρασε, λέει, τα Χριστούγεννα, αλλά οι ανάγκες των συνανθρώπων μας συνεχίζουν και αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Και επειδή για τους προσκόπους κάθε μέρα και κάθε ώρα είναι ώρα για προσφορά και ανάληψη πρωτοβουλειών σε εθελοντικό πάντα επίπεδο, σκεφτήκαμε λοιπόν να ανοίξουμε τις εστίες μας στο κοινό, στην γειτονιά ή στην πόλη, και να γίνουμε κατά τόπους συλλέκτες καλής θέλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, όπως όλοι μας έχουμε πιθανότητα κάποια αντικείμενα στο σπίτι μας, βιβλία, ρούχα, παιχνίδια και τρόφιμα μακράς διαρκείας, το οποίο δεν χρειαζόμαστε ή απλά θα θέλαμε να το προσφέρει σε κάποιον άλλον, εμείς ανοίγουμε την εστία μας και στην Λαμία και μπορούν να έρθουν στο χώρο μας, να τα παραδώσουν και να τα συγκεντρώσουμε, έτσι ώστε να τα δώσουμε μετά εμείς στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που συνεργαζόμαστε τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να τα δώσουμε στις οικογένειες και στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε και είναι και πολύ ωραίο το σποτάκι που έχετε φτιάξει οι πρόσκοποι με τα παιδιά που βγάζουν τα σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και μας θυμίζουν ότι δεν πρέπει να προσφέρουμε μόνο στις γιορτές, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Κάθε μέρα κάποιοι έχουν ανάγκη. Γινόμαστε Άγιοι Βασίλειδες εμείς οι πρόσκοποι κάθε μέρα ουσιαστικά. Έτσι, στόχος μας είναι επιτός ο στόχος μας. Πρώτον είναι να επιθυμίσουμε ότι ο διπλανός μας, όπως σας είπα, χρειάζεται την βοήθειά μας κάθε μέρα. Και δεύτερον, εμείς ως ερασιτέχνες διαπαιδαγωγοί θέλουμε να εμφυσίσουμε στα παιδιά, δηλαδή στα λυκόπουλα, στους προσκόπους και στους ανιχνευτές μας, το μικρόβιο του θελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Έτσι, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να είναι κοινωνικά ενεργά μέλη της κοινωνίας και να κάνουν τον εθελοντισμό τρόπο ζωής. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Εκτός του να μαζεύουμε δηλαδή όλα αυτά τα αντικείμενα και τα υλικά, τα οποία θα τα προσφέρουμε στους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να είναι εθελοντές. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Πολύ σημαντικό. Κάλβου και την Φριστού σας είναι βρίσκουν Κάλβου 20 οι πολίτες. Και την Φριστού, δίπλα από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας. Θα είμαστε ανοιχτά κάθε Τετάρτη από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όλο το μήνα Μάρτιο αλλά και τον Απρίλιο. Γιατί δεχόμαστε προσφορές και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι είναι τόσο απλά, όποιος θέλει και έχει κάτι μπορεί να το φέρει στην εστία μας. Κάθε Τετάρτη, το ξαναλέω πάλι, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο 11 με 2 το μεσημέρι. Είναι ακριβώς δίπλα από την Αγία Σοφία η εστία μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σε αυτή τη δράση και σε ό,τι άλλο ετοιμάσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τον κίνδυνο να μειωθούν τα ποσά που θα λάβουν το 2014 ως οικογενειακά επιδόματα αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνοι.